Guys μου, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με FC και σήμερα το μενού έχει rewards. Θα πάμε να δούμε δύο διαφορετικά αποσπάσματα. Το ένα ουσιαστικά απόσπασμα είναι τα Rivals Rewards που άνοιξα την Πέμπτη και μετά θα επιστρέψουμε εδώ μαζί για να ανοίξουμε Squad Battles Rewards και να σας πω μερικά πράγματα για την ομάδα, γιατί πλέον έχει αλλάξει και το σύστημα και γενικότερα και οι παίκτες. Πάμε να δούμε πρώτα τα Rivals, να ανοίξουμε μετά Squad Battles και θα σας μιλήσω και για την ομάδα. By the way, αν ψάχνεις να αγοράσεις video games, τσέκαρε το enemba.com, έχει τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια σε όλες τις πλατφόρμες και εννοείται και το FC25 φυσικά. Επίσης μπορείς να βρεις και άλλα πράγματα στο enemba.com, όπως για παράδειγμα PlayStation κάρτες, Xbox Live κάρτες, καθώς και points για το FC25 ώστε να δυναμώσεις την ομάδα σου. Τσέκαρε όλες τις προσφορές που υπάρχουν στο enemba.com, κάνοντας κλικ στο link που υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Στο game λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε 300.000 coins. Έχω πουλήσει ό,τι έχω βγάλει και από τα καλά pools, ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα στο YouTube έχει πουληθεί. Για να μαζέψω τα coins, έχω πουλήσει και το Ραφίνια στα 85.000 επειδή υπήρχε inform του. Οπότε τώρα που ξαναβγήκε η χρυσή του κάρτα στα packs έχει πέσει γύρω στα 70. Οπότε έχουμε κερδίσει και από αυτόν. Αν θέλω να τον ξαναπάρω στην ομάδα, μπορώ να τον αγοράσω. Να δούμε αν θα είμαστε τυχεροί από τα packs. Έχουμε και λέμε 75x35 untradeable, 40k σε coins πάρα πολύ χρήσιμα, 75x10 tradable, 82 plus untradeable, 2 player picks και 1 megapack. Και πάμε να ξεκινήσουμε από τα player picks, από το 84 plus, μπορεί εδώ κάτι να έχουμε, είναι και tradable, να δούμε. Δεν έχουμε κάτι τρομερό, έχουμε μόνο την show η οποία είναι 86, τη διαλέγουμε. Και πάμε και στο δεύτερο, να δούμε αν εδώ είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Ναι, τώρα όταν πετυχαίνεις δύο φορές τον Ακάντζη στο 84 Plus είναι λίγο ηλίθιο αυτό. Anyway, ο Μπραντ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, οπότε πάμε και εδώ με τον Άρνολντ. 2,86 άριδες. Πόσα coins να έχουν αυτοί, 5-6 χιλιάρικα. Δεν έχουμε ιδιαίτερο profit εδώ. Πάμε στα packs. Κλασικά, όπως σας έχω υποσχεθεί, κάθε φορά θα ανοίγουμε και το preview pack. Δεν είναι απολύτως τίποτε, αλλά ποτέ δεν αφήνουμε αυτό το pack γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει. Κατά την άποψή μου, το pack που δεν έχει πάρα πολύ hype είναι το 82 Plus Team of the Week. Οπότε πάμε να ανοίξουμε αυτό. Δεν είναι καν walkout, οπότε δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει κάποια κάρτα που είναι usable. Ο Μαρμούς είναι από γερμανικό. Είναι μια κάρτα που κάνει 11.000, οπότε Klein. Πάμε να ανοίξουμε τώρα το Mega Pack και μετά να ανοίξουμε πρώτα το επί 35 που είναι το Antre και μετά το Tre. Οπότε φύγαμε για το Mega Pack. Δεν έχουμε walkout, είναι γυναίκα από ό,τι είδα. Να δούμε ποια είναι. Hasegawa. Εντάξει, ok. Πάρα πολλά irrelevant items. Πάμε τώρα στο 75x35 το μεγάλο pack που είναι αντρέ. Είναι χρυσό, είναι walkout, είναι άντρας, είναι right back, είναι Αγγλία, θα είναι δυστυχώς πάλι ο Arnold, εκτός κι αν είναι ο Walker. Εκτός κι αν είμαστε τυχεροί και είναι ο Walker, νομίζω είναι ο Arnold από το Μαλί. Δυστυχώς είναι ο Arnold, γιατί μόλις τον πετύχαμε. Και για να δούμε τι άλλο έχουμε μέσα. Όπα, εδώ έχουμε τον Αραούχο, ο οποίος νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλό value. Ναι, guys, είμαστε πολύ τυχεροί εδώ πέρα. Ο Αραούχο έχει γύρω στα 100-110 χιλιάρικα. Είναι το πιο δυνατό μας pool για φέτος. Έχουμε και τον Καμαβίγκα μέσα που ήθελα να τον βάλω στην ομάδα. Που είναι για αυτός γύρω στα 12-13 χιλιάρικα. Εδώ έχουμε ένα πολύ δυνατό pack. Οπότε με τον Αραούχο παίρνουμε ένα πολύ δυνατό boost στην άμυνα. Πάρα πολύ δυνατό boost. Και πάμε να δούμε αν είμαστε τυχεροί στο 75x15 να πάρουμε και κάτι σε coins. Δεν έχουμε δυστυχώς walkout. Καλό θα ήταν να έβγαινε εδώ πέρα. Αυτός ο Μάρες πρέπει να είναι, τον οποίο τον έχω ήδη. Δυστυχώς το tradable που θέλουμε τα coins στο RTG δεν μας δίνει κάτι. Τουλάχιστον μας έδωσε τον Αραούχο. Οπότε κάνουμε quick sell όλους αυτούς. Με τον Αραούχο λοιπόν είναι η καλύτερη κάρτα που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Πάμε να ανοίξουμε και τα rewards από τα squad battles. Βλέπετε τα coins είναι λίγο διαφορετικά. Έχουν γίνει κάποιες αγορές. Βασικά αυτή τη στιγμή είμαι. Επειδή είναι Κυριακή μεσημέρι, είμαι στη μέση του Weekend League. Οπότε δεν θέλω να σας δείξω ακριβώς την ομάδα, γιατί την ομάδα θα τη δείτε στο επόμενο βίντεο που θα παίξουμε το Weekend League, τα τελευταία παιχνίδια τέλος πάντων του Weekend League. Θα σας μιλήσω μόνο, θα σας δώσω έτσι λίγο μια ιδέα. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε φτάσει ή Elite 1 ή Elite 2, θα δούμε τώρα. Είναι Elite 1, κατάφερα να το κλατσάρω. Και να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο εγώ δεν το ήξερα και μάλλον έτσι έχασα την Elite 1 και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ότι. Καταρχάς να δούμε λίγο τα rewards που παίρνουμε. 20.000, 85 plus, Team of the Week player, 75x10 και rare megapack, όλα tradable, μεγάλο W αυτό. Αυτό λοιπόν που έκανα λάθος την προηγούμενη φορά είναι ότι όπως βλέπετε πάνω δεξιά λέει matches played για το επόμενο τώρα batch των squad battles, 0 στα 12. Τα 12 matches μπορείτε να παίξετε είναι από αυτούς τους opponents εδώ, από αυτήν την τετράδα την οποία την ανανεώνετε. Μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας βγαίνει και η Team of the Week καινούρια και όπως βλέπετε υπάρχει και το Featured Game. Μπορείτε λοιπόν να παίξετε 12 παιχνίδια εδώ σε αυτούς τους opponents και άλλα 2 παιχνίδια έξτρα τα Featured παιχνίδια. Εγώ αυτό δεν το ήξερα και έτσι έχασα γύρω στους 3.200 πόντους την προηγούμενη εβδομάδα και ίσως και την πιο προηγούμενη.
Shout out στο Δημούλη, εκείνος μου το είπε και κυρίως γι' αυτό κατάφερα να κλατσάρω Elite 1, αλλιώς θα είχα μείνει στο Elite 2. Πάμε λοιπόν στο store, αν θα είμαστε λίγο πιο τυχεροί και να σας μιλήσω μετά για την ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε από το... Πάμε να ανοίξουμε πρώτο το 75x10. Δεν έχουμε walkout. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα, βασικά δεν έχουμε τίποτα ενδιαφέρον εδώ. Πάμε να ανοίξουμε το Team of the Week. Να δούμε εδώ αν θα έχουμε κάτι. Δεν είναι ούτε εδώ walkout. Είναι CM, είναι Δανός, είναι από την Bundesliga, δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Από τη Werder. Κας Delaney. Stage. Ούτε καν. 10.000 νομίζω easy είναι αυτά. Σωστά. Πάμε να ανοίξουμε ξανά το 75x10. Εδώ. Θα έχουμε εδώ πέρα μήπως κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε ούτε εδώ πέρα walkout. Είναι CB. Είναι Ιταλός. Δεν έχει hype αυτό. Ατσέρμπι και τα υπόλοιπα. Τίποτε ιδιαίτερο. Μπορούμε και όλους κατευθείαν quicksell να πάρουμε τα coins. Λοιπόν, τώρα έχουμε το 85+, το οποίο είναι ένα παίκτη και έχουμε και το Rare Mega Pack. Πάμε να ανοίξουμε το Rare Mega Pack πρώτο. Είναι χρυσό. Έχουμε walkout τουλάχιστον. Είναι άντρα. Είναι CDM. Είναι από Αγγλία. Declan Rice μάλλον. Αυτό είναι. Arsenal. Τον έχω ξαναπετύχει τον Rice. Δεύτερη φορά που τον πετυχαίνουμε, 87. Οκ, εντάξει, το rating του δεν λέει πολλά. Δεν ξέρω πόσο χρησιμοποιείται. Νομίζω είχε καλούτσικη τιμή. Έχουμε και ένα Hunter μέσα. Ο Μπαμεγιάν κτλ. Ναι, ο Rice πλέον έχει την τιμή που έχουν οι 87 κάρτες. Οπότε προχωράμε και από αυτό. Αλλά εντάξει, οκ, κάποια coins είναι καλά. Ή αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο SBC. Και πάμε στο τελευταίο που είναι το 85+. Μήπως είμαστε εδώ λίγο πιο τυχεροί να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Γενικότερα τα packs. Αν εξαιρέσουμε τον Αραούχο, σε coins δεν μου έχουν δώσει κάτι δυνατό. Μήπως αλλάξει τώρα αυτό. Δεν έχουμε θεματικό, δεν έχουμε καν walkout. Είναι ό,τι πιο ξενέρωτο μπορεί το παιχνίδι να σου δώσει. Είναι ο Μάντισον, ο οποίος είναι και duplicate. Αυτό κι αν γίνεται όλο και χειρότερο. Πάει κατευθείαν πάνω. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι έχω ανοίξει από τα objectives σχεδόν όλα τα Jumbo Rare Players, Rare Players, Rare Megapacks κτλ. Που δίνει και δεν έχω βγάλει απολύτως τίποτε. Μόνο μία κάρτα έχω πετύχει, την οποία θα τη δείτε στο βίντεο με το Weekend League, γιατί έχει μπει στην ομάδα. Αλλά θα τα δείτε αυτά στο επόμενο βίντεο. Το μόνο hint που μπορώ να σας δώσω εγώ για το επόμενο βίντεο είναι ότι είχα ένα πάρα πολύ δύσκολο session στα Rivals. Session στο οποίο έκανα σε 25 παιχνίδια 18 ήττες και χρειάστηκε να αλλάξω το σύστημα. Οπότε το μόνο hint που μπορώ να σας δώσω, πέρα από τον Αραούχο φυσικά που έχει μπει στην ομάδα, είναι ότι έχουμε αλλάξει πλέον σε σύστημα 4-1-2-1-2 και φαίνεται να λειτουργεί καλά. Προς το παρόν τουλάχιστον και στα Rivals και στο Weekend League. Τα υπόλοιπα όμως θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο, οπότε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε like, μην ξεχάσετε subscribe όσοι είστε καινούργοι, γιατί έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια στο κανάλι. Πέρα από το Weekend League έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου, το οποίο δεν θέλω να πω πολλά, γιατί όποτε λέω κάθε φορά έχουμε ένα βάγιο στο τέλος. Οπότε ας μην το ματιάσουμε, αλλά έχω και κάτι ακόμα στο μυαλό μου. Επόμενο βίντεο με Weekend League. Να δούμε εκεί πέρα πώς τα έχουμε πάει και ποια θα είναι τα πρώτα μας rewards. Ευχαριστώ πολύ guys, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να περνάτε πάντοτε όμορφα.